έτοιμος για την εκτέλεση. Παίκτης που πέρσι έκανε την διαφορά, έδωσε πολλά στον Ακρίτα. Εκτελεί ο Αμπτουραχήμ στην περιοχή, απομακρύνει ο Λάγκ το σουτ που έγινε από τον Άμπραχαμ. Η κόντρα στα δίκτυα. 1-0 ανοίγει το σκορ. Η ομάδα του Ακρίτα πρέπει να είναι ο Καραγιάννης, ο οποίος στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Καθαρή φάση, καθαρό τον γκολ. Κοιτάξτε πώς πήρε αυτή την περίεργη τροχιά η μπάλα και κατέληξε στα δίκτυα του. Αν μπορούν να αντιδράσει εκεί ο Ζόχο και με δόση τύχης κατέληξε η μπάλα στα δίκτυα αφού κόντραρε στον Δημοσθένους για το 1-0. Περάζει μπάλα ξανά στον Σέχιτς. Ευκαιρία εδώ πάει δημιουργηθεί από τον Ραχίμι στην περιοχή, το γύρισμα. Έχουμε κόρνερ. Έχει κοντά του ο Σέχιτς, η σέντρα στην περιοχή. Περνάει ο Μπεζούς, δεν μπορούσε. Μπρούνο Φελίπε κατεβάζει, δοκιμάζει το σουτ χωρίς να βλέπει την εστία. Μπεζούς, Μάθιους. Η μπαλιά του δεν είναι καλή, έχασε λίγο το κοντρόλ. Κάποιες συστάσεις από τον διαιτητή. Ο Λέζιαξ πατάει για τον Μπάρκερ. Το γέμισμα του Μπάρκερ θα μπλοκάρει. Περνάει για τον Αμπτουραχήμι. Τουραχήμι ανοίγει για τον Σέχιτς. Ωραία κίνηση, το σούτ ο Ζόχο σε κόρνερ. Για την εκτέλεση ψηλά η κεφαλιά στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Αδράνει από τον Ζόχο εδώ που λίγο έλειψε να στοιχίσει. Σφυρίζει ο Κουμής. Λέτζιας και εκτελεί σταθερά ο Περντρέου. Μπάλα από την άμυνα του Ακρίτα. Εδώ μπαλιά για τον Πικί, ο οποίος είναι γρήγορος, έχει απέναντι τον Παναγιώτου, μπαίνει στην περιοχή, δοκιμάζει το σουτ. Ο Ζόχο θα πέσει και θα μπλοκάρει. Στο 36, άλλος εδώ, ο Σέχης στο πλάγιο. Αμπτουλαχήμι εκτελεί εκεί, μπάλα έξω. Ωραία ο κερδίζει εκεί ο Καραγιάννης. Η μπαλιά του Καραγιάννη, ο Ζόχο θα μπλοκάρει την μπάλα. Και ξεκινήσει και το παιχνίδι της ΑΕΚ με την δόξα στο ΑΕΚ Αρένα. Στα πρώτα στάδια είναι στο 0-0. Ωραία συνεργασία ο Σέχιτς στην περιοχή, το γύρισμα. Η ευκαιρία θα περάσει, η μπάλα πρέπει να είναι κόρνερ για τον Μάθιους. Ο Δημοσθένους πάει να τον κλείσει. Ζαχαρίου, ψάχνει χώρο, δοκιμάζει το σουτ έξω. Πρώτη καλή στιγμή, η καλύτερη επί της ουσίας. Αμπτουραχήμι, πάρα πολύ καλός. Και ταλαιπωρήσει αφάνταστα την Ομόνια, ο Πικής, το σουτ, την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Ο Ντίσκερουν, πολύ καλή άμυνα εκεί. Παπουλής, περνάει για να δούμε τον Μάταβ, στο σουτ που έγινε έξω. Στο 76, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ομόνια. Πιέζει ψηλά ο Κασάμα, κερδίζει, επιθετικό φάουλ όμως. Και κίτρινη κάρτα είναι η δεύτερη για τον Κασάμα. Την κρατάει στο χέρι ο διαιτητής και ετοιμάζεται να αποβάλει τον Κασάμα με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Βλέπουμε ξανά την φάση στη συνέχεια. Είχαμε και αντίδραση από τον Κασάμα που ίσως και αυτό να έπαιξε ρόλο. Μπαγιά του Σέχης, προϋποθέσει εδώ για τον Ακρίτα. Αμπτουραχήμι μπαίνει στην περιοχή, είναι πλάγια, ψάχνει στηρίγματα. Για να δούμε εδώ την ευκαιρία, το σούτ του Αραούχο, η επέμβαση από τον Ουζόχο. Μεγάλη ευκαιρία, επιμένει όμως ο Ακρίτας το σούτ. Ο Ουζόχο με διπλή προσπάθεια θα μπλοκάρει την μπάλα στο 81. Όπως είναι τα πράγματα, το βαθμολογικό όφελος. Μπαγιά εδώ για τον Βαράντα στην περιοχή. Ψάχνει χώρο για το σούτ, το δοκιμάζει. Θα πέσει και θα μαζέψει τον Βαράντα. Βαράντα με τον Παναγιώτου θα τον κρατήσει. Σφυρίξει φάουλ και θα έχουμε, για να δούμε, την κάρτα για τον Παναγιώτη. Κίτρινη κάρτα, φωνάζουν για κόκκινη εδώ. Ακόμη και κόκκινη κάρτα εδώ βλέπουμε. Ήταν αρκετά μακριά και ο Κουμής φαίνεται να έχει πάρει την αποφασή του. Για να δούμε ποια είναι αυτή. Ακυρώνει την κίτρινη κάρτα και αποβάλλει με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Παναγιώτου. Κονέ, πέρασε για τον Ζουνίνιο, απέναντι για τον Βαράντα που κέρδισε την κόκκινη. Μπαίνει στην περιοχή, ψάχνει χώρο για το σουτ, το δοκιμάζει ο Ζόχο. Θα πέσει και θα μπλοκάρει στο 90-2. Περνάει για τον Ντίσκερουτ,
Η σέντρα του Ντίσκερουν για τον Τζαχαρίου στην περιοχή. Το σουτ που γίνεται ευκαιρία εδώ για την Ομόνια. Θα περάσει έξω στο 90-3. Ζουνίνιο ψάχνει για τον Βαράντα. Βαράντα μπαίνει στην περιοχή. Πλάγια περιμένει στηρίγματα. Το γύρισμα προς τα πίσω. Σέτει το σουτ. Ο Ζόχο θα πέσει και θα μπλοκάρει. Ο Ντίσκερουν επαναφέρει. Προσπαθεί εκεί ο Μάτας. Έρχεται ο Παπουλής. Πλάγια στην περιοχή. Η μπάλα κόρνερ.